Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, ήδη ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 5 συνολικά από τις πυρκαγιές. Αυτοί οι άδικοι θάνατοι των 2 χειριστών του Καναντέρ, των 2 κτηνοτρόφων αλλά και της γυναίκας, αναδεικνύουν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Ευθύνες γιατί βεβαίως όλα τα παραπέμπει στο πρόσχημα περί κλιματικής αλλαγής, ευθύνες που βρίσκονται στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πόλυψη, ευθύνες γιατί οι πυροσβέστες και οι χειριστές των εναέριων μέσων παλεύουν με απαρχαιωμένα μέσα για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Όμως, για την κυβέρνηση, τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύγχρονες υποδομές δασοπροστασίας είναι ένα άχρηστο κόστος, γιατί δεν παράγουν όφελος. Όταν μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όφελος, εννοεί την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό ακριβώς και δεν χρησιμοποιεί και δεν χρηματοδοτεί τέτοιου είδους υποδομές. Όπως για παράδειγμα υποδομές ολοκληρωμένης δασοπροστασίας σημαίνει καθαρισμή των δασών. Σημαίνει συντήρηση του δακτύου υδροδότησης, συντήρηση των λιμνοδεξαμενών και των κρουνών. Σημαίνει συντήρηση και επέκταση του αγροτικού δικτύου, του οδικού και ταυτόχρονα δημιουργία εκτεταμένων αντιπυρικών ζωνών. Όλα αυτά που δεν έχουν γίνει ποτέ τις προηγούμενες δεκαετίες με όλες τις κυβερνήσεις. Και βεβαίως εκτός από τα χρήματα για τις συγκεκριμένες υποδομές χρειάζεται και το έμψυχο δυναμικό, δηλαδή δασεργάτες, επιστήμονες εξειδικευμένοι. Αλήθεια, στο Λαύριο είναι και εκλογική σας περιφέρεια, κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη. Έχει κανένα δασεργάτη το δασαρχείο? Ούτε έναν δεν έχει. Πώς λοιπόν θα μπορέσει το δασαρχείο να συμβάλλει στον καθαρισμό του δάσους και των δασικών εκτάσεων που είναι υπό την ευθύνη του? Και βεβαίως εκτός από τους δασεργάτες και τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, υπάρχουν και τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα με πάνω από 4.500 κενές θέσεις εργασίας. Και όλο αυτό οδηγεί στην εντατικοποίηση της εργασίας των πυροσβεστών. Και εξαιτίας αυτών των απάνθρωπων ρυθμών που αναγκάζονται να δουλεύουν, έχουμε ατυχήματα. Πριν τα 2 θανατηφόρα ατυχήματα, έχουν καταγραφεί πάνω από 40 περιπτώσεις τραυματισμών πυροσβεστών τις προηγούμενες μέρες με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική και αλλού. Είτε από εγκάβματα, είτε από υπερκόπωση, είτε αναγκάστηκαν να πάνε στα νοσοκομεία. Και βεβαίως και ένας θάνατος ενός ακόμη πυροσβέστη από την καρδιά του. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση τι είναι? Είναι ζήτημα συζήτηση στη Βουλή γενικά? Βεβαίως, το ΚΚΠ δεν έχει κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε και να ξανασυζητήσουμε στη Βουλή. Και στο παρελθόν, αλλά πάλι φορές, μετά από τραγικά γεγονότα, έχουμε συζητήσει για το ζήτημα των πυρκαγιών. Όσες συζητήσεις θα γίνουν, αλλά οι συζητήσεις δεν μπορούμε να καλλιεργούμε αυταπάτες ότι θα αλλάξουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Απλώς είναι ατέρμονες συζητήσεις, ανούσιες και αδιέξοδες. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Μέτρα τα οποία να προστατεύσουν πραγματικά τη ζωή. Και αυτά τα μέτρα τα παλεύει το ΚΚΕ. Κύριοι Υπουργοί, καταθέσαμε χθες συγκεκριμένη ερώτηση με μέτρα, μια σειρά μέτρα προστασίας. Έχουμε αυτά πάντως στην κυβέρνηση να τα υλοποιήσει? Όχι. Είναι στόχοι πάλι του κινήματος. Γι' αυτό διοργανώνονται συλλαλητήρια από εργατικά σωματεία, εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών από τις πυρκαγιές. Γιατί είναι στόχοι πάλι του κινήματος. Και δεν έχουμε αυτά πάντως ότι μπορεί μια κυβέρνηση να λύσει αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό το ΚΚΕ βρίσκεται μπροστά οι βουλευτές στις πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Και δεν έχουμε επιλεκτική ευαισθησία, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, εχθές για παράδειγμα στη δευτερομιλία της, παρότι υπήρχαν 3 νεκροί, δεν αναφέρθηκε καθόλου στην υπόθεση των πυρκαγιών. Είχε άλλες ασχολίες, άρα αντέρτια. Είχε τον ψήφο των αποδήμων, δηλαδή να μπορούν τα διάφορα αμερικάνικα λόμπι να επηρεάζουν και να καθορίζουν την ελληνική κυβέρνηση. Και να κάνει νουθεσίες στο ΚΚΕ. Αυτό ήταν ο Νταλκάς της εχθές. Σήμερα ξαφνικά έχουμε άλλον. Βέβαια, ο καθένας κρίνεται για τη στάση του και τη συνέπεια λόγω και έργων.
Και από αυτή την άποψη, εμείς λέμε καθαρά, φαίνεται άλλωστε και από το σημερινό νομοθέτημα, το πόσο στοχοπροσιλωμένοι είσαστε για τα μέτρα αυτά προστασίας. Ποια είναι αυτά, για παράδειγμα? Είναι το άρθρο 44. Τι λέτε με το συγκεκριμένο άρθρο? Μειώνουμε 10% τον έμφυα, αρκεί ο καθένας να προχωρήσει σε ιδιωτική ασφάλιση στο σπίτι του για προστασία από φωτιές, πλημμύρες και σεισμούς. Ωραιότατα. Και το κράτος, η ευθύνη του κράτους να πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να μην υπάρξουν προβλήματα αντισεισμικής θωράκισης, ολοκληρωμένης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, πού βρίσκεται? Πουθενά. Απόν. Βγάζετε την ουρά σας εύσχημα και μετατρέπετε λοιπόν σε πελατεία για να προστατεύσει ο άλλος την περιουσία του των αρπακτικών της ιδιωτικής ασφάλισης. Πάρα πολύ ωραίο μέτρο αυτό. Εντυπωσιακό. Που αναδεικνύει το χαρακτήρα του αστικού κράτους ως κράτος εχθρικό για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά και πολύ φιλικό για την προστασία των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερο παράδειγμα. Αντί να αποζημιώσετε συνολικά στο 100% των ζημίων που πάθανε και τις απώλειες οδήματος, εσείς τι έρχεται και λέτε με το άρθρο της τροπολογίας ότι όσοι επιχειρήσαν να στείλουν τη δραστηριότητά τους, οι εργαζόμενοι θα πάρουν 534 ευρώ για 3 μήνες. Και η απώλεια εισοδήματος που είχαν αυτοί οι εργαζόμενοι πάει στο βρόντο. Και οι αυταπασχολούμενοι που θα αναγκαστούν να κλείσουν τις δουλειές τους εκεί. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι είσαστε ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο στάρι. Και το λέμε αυτό με βάση την υπόθεση αντοχών της οικονομίας. Αλλά και μια και έπιασα τις τροπολογίες, ας πάμε στην περιβόητη τροπολογία και στο άρθρο 1. Επαναφέρεται, λέει, στο δημόσιο την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ. Και λοιπόν, και που την επαναφέρεται, τι έγινε? Θα αποτραπεί η περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού. Στον καπιταλισμό το νερό είναι εμπόρευμα. Δεν είναι αγαθό. Το πληρώνει ο άλλος για να τα αγοράσει. Άρα είναι εμπόρευμα στον καπιταλισμό. Και επειδή είναι εμπόρευμα, δεν καλύπτει τις ανάγκες του λαού. Γι' αυτό υπάρχουν δεκάδες πόλεις που έχουν ακατάλληλο νερό. Να λοιπόν, γιατί είναι εμπόρευμα το νερό και έχει κόστος. Ή μήπως με τη μεταφορά της πάλι στο δημόσιο της ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΘ θα αποτραπεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κυβερνήσεων περί ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων? Το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης σε μια κρίση ειλικρίνειας. Μα λέει, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και έχουν μετόχους. Οι μέτοχοι αυτοί, αλήθεια, γιατί μπήκανε στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΔΑΘ? Για να διασφαλίσουν το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό επένδυσαν τα χρήματά τους? Είχαν τέτοια σκορδοκαϊλά? Όχι. Τους ενδιέφερε να βγάλουν κέρδη. Αν δεν είναι λοιπόν εμπορευματοποιημένο, πώς θα βγάλουν κέρδη από τη συμμετοχή τους? Και μάλιστα στην ΕΙΔΑΠ, ιδιωτικά κεφάλαια αποτελούν το 38,5% του μετοχικού της κεφαλαίου και της ΕΙΔΑΘ αποτελούν το 30% τα ιδιωτικά κεφάλαια. Γιατί μπήκαν οι Σουέζ, δηλαδή, πολυεθνική που είναι στην ΕΙΑΘ? Γιατί έχει πάει? Για την ψυχή της μάνας της? Να λοιπόν γιατί λέμε ότι όλα αυτά είναι προσχήματα που προσπαθείτε να συγκαλύψετε την ουσία, ότι και με αυτή την πολιτική θα συνεχιστεί και με τη μεταφορά του στο δημόσιο δεν αποτρέπεται η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα. Αλήθεια, κύριε Παπάνια, και σας βλέπω απέναντί μου, στο φράγμα του Ισρόδου τι έχει γίνει, αλήθεια? Ιδιωτικοποιήθηκε το φράγμα της Ρόδου? Το έχει ο άκτορας και το διαχειρίζεται? Το 2017 ιδιωτικοποιήθηκε. Ποιος καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική του νερού που πίνει ο Δήμος της Ρόδου? Ο Δήμος της Ρόδου ή ο άκτορας που έχει το φράγμα? Ο άκτορας καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική. Τι είναι αυτό? Δεν είναι εμπορευματοποίηση? Δεν είναι ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων? Βεβαίως είναι. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι όλα αυτά είναι σχήματα τα οποία δεν αποτρέπουν την περαιτέρω επιδείνωση της θέσης.
Γιατί βεβαίως εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Ότι όποιες κρατικοποιήσεις ή ιδιωτικοποίησεις, ίδια πράγμα είναι, γίνονται με ένα και μόνο σκοπό. Να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί το αστικό κράτος αποτελεί το συλλογικό καπιταλιστή και τα συμφέροντα των καπιταλιστών θέλει να προστατεύσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και κάνει κρατικοποίηση στις ζημιογόνες επιχειρήσεις. Γερμανία εταιρείες ενέργειας, Γαλλία η ΕΝΤΕΦ, για να κοινωνικοποιήσουν τις ζημίες και όταν γίνουν κερδοφόρες θα ξαναδώσουν στους ιδιώτες, μετόχους και επενδυτές. Γι' αυτό το κράτος παρεμβαίνει με αποφασιστικότητα, ετοιμότητα και ταχύτητα να δημιουργήσει τις σύγχρονες και απαραίτητες υποδομές για να διευκολύνει τις επενδύσεις ούτως ώστε να απαλλαγούν από αυτά τα έξοδα και τις δαπάνες οι επιχειρήσεις, να φτιάξουν τις απαραίτητες υποδομές για να αυξηθεί το ποσοστό τους κέρδους. Ενώ αντίθετα, οι υποδομές που αφορούν την ανθρώπινη ζωή και την προστασία της, εκεί τις μεταφέρουμε στις καλένδες γιατί δεν αντέχει η οικονομία. Όμως αυτή η αντοχή της οικονομίας παρά είναι ταξική. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το κριτήριο το βασικό είναι ποιος καθορίζει τις αντοχές της οικονομίας. Τις καθορίζουν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων ή οι ανάγκες του λαού? Εμείς λέμε τις καθορίζουν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και σε αυτές υποκλίνεστε. Και εσείς ως κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτό έχουμε, για παράδειγμα, φόρο απαλλαγές πάσης φύσης και μορφής. Εδώ ουσιαστικά συμβολικά συμμετέχουν, αν συμμετέχουν. Στα φορολογικά έσοδα οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι εφοπλιστές δίνουν μια εθελοντική εισφορά. Οι τράπεζες έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο. Εδώ σήμερα φέρνετε διάταξη στο άρθρο 52 που λέτε τι? Απαλλάσσετε όλους αυτούς που επενδύουν στα ελληνικά κρατικά ομόλογα και στα έντοκα γραμμάτια από τους φόρους στους στόχους. Αλήθεια, γιατί δεν το κάνετε αυτό και για τους μικροκαταθέτες που πρέπει να πληρώνουν φόρους για τους στόχους? Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Δεν το κατάλαβα. Εκεί όμως υπάρχουν τα μεγάλα συμφέροντα, τους απαλλάσσετε από τη φορολογία. Όπως γίνεται συνολικότερα. Θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ή μια σειρά επιδοτήσεις. Σκανδαλώδεις επιδοτήσεις. Στα διάφορα επενδυτικά του σχέδια. Δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών που είπε και πιο πριν. Παραχωρήσεις ορεινών όγκων, ακτών, του Αιγιαλού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων. Ειδικά χωροταξικά σχέδια και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Ενώ αντίθετα, όταν πάμε να μιλήσουμε για τις ανάγκες του λαού, τότε υπάρχει η δαμόκλειος πάθη της κοστολόγησης. Από όλα σας. Της μη αντοχής της οικονομίας. Και βεβαίως, τα όποια δίνεται, τα δίνεται με το σταγονόμετρο και δεν αποτελούν τίποτα άλλο. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά είναι στοχευμένα για τους πιο εξαθλιωμένους, που με τις πολιτικές σας τους μετατρέψατε στους εξαθλιωμένους. Συμβάλατε κι εσείς να γίνουν εξαθλιωμένοι με τις πολιτικές σας. Να σε κάψω λάδι, Γιάννη, να σε ρίψω λάδι, λένε στο χωριό μου. Και ταυτόχρονα όλη αυτή η προσπάθεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια αναδιανομής της φτώχειας όλο και περισσότερους. Δηλαδή λιγότερο φτωχοί μέσα από τη φορολογία τους να πληρώνουν για τους περισσότερους φτωχούς. Τα διάφορα επιδόματα, τα διάφορα πας, τα οποία δίνεται. Και όλα αυτά βεβαίως στο συνολικότερη προσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας με τους δημοσιονομικούς κόφτες που θα είναι πολύ πιο αυστηροί το επόμενο διάστημα για τις λαούς και τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, συγκράτηση των κρατικών δαπανών μιλάνε. Ήδη η Γερμανία μιλάει για μείωση κατά 31 δισεκατομμύρια των κρατικών δαπανών που αφορούν κυρία τις κοινωνικές δαπάνες. Ενώ αντίθετα αυξάνουν τις δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο νέο προϋπολογισμό, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Γερμανίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μπορέσει ώστε να γίνει ακόμη πιο αυστηρό το δημοσιονομικό πλαίσιο και να υπάρχουν τα ματωμένα πρωτογενή προνάσματα για τη διαχείριση του κρατικού χρέους. Αλλά θα έχει εξαιρέσεις, λέει, και παλεύει η ελληνική κυβέρνηση με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς κόφτες τα εξοπλιστικά προγράμματα που σχετίζονται με υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και βεβαίως και επενδύσεις. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι κεφαλαιοκράτες. Για εκείνους να μην υπάρχουν κόφτες δημοσιονομικούς για το λαό και τις ανάγκες του βεβαίως, για την υγεία, για την παιδεία. Αυτό έλειπε, να μην υπάρχουν κόφτες. Έτσι λοιπόν, επί της ουσίας τι επιβεβαιώνεται, αυτό που είπε σε μια κρίση ειλικρίνειας ο κύριος Χατζηδάκης, ότι προτείνουμε λίγα, λέει, για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε.
Με αυτό τι θέλει να κάνει, θέλει να συμπιέσει ακόμη περισσότερο τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις του λαού, να μάθουν δηλαδή να ζουν με τα λίγα. Όμως του Χότζα το ανέκδοτο που έμαθε το γάιδαρό του να ζει χωρίς να φάει έχει γνωστό αποτέλεσμα. Το λέμε αυτό γιατί όλα αυτά τα οποία λέτε, για παράδειγμα, ότι μετά από 14 χρόνια θα δώσετε 70 ευρώ ονομαστική και όχι πραγματική αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, δεν είναι πρόκληση. 6%. Και αφήστε τις αρχημίες για μέσους όρους, βάζοντας μέσα στο τσουβάλι μια σειρά άλλα πράγματα. Μισθός. Αυτό είναι το βασικό. Ούτε τα επιδόματα που έρχονται και υπάρχουν, ούτε τίποτα. Ο πραγματικός μισθός, ο βασικός μισθός είναι το κριτήριο το μεγάλο. Και αλήθεια, με αυτά τα 70 ευρώ νομίζω ότι ξεμπερδέψατε με τις τεράστιες απώλειες που είχαν 14 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι από όλα τα μνημονιακά μέτρα που πήρατε κυβερνήσεις όλες. Από τη φοροεπιδρομή που δέχτηκαν, από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Αλήθεια, οι υπόλοιποι τι λένε για το 13ου και 14ου μισθό? Τίποτα. Βουβαμάρα στην κυριολεξία. Αλλά λένε, αντί για 6% αύξηση, δώσε ρε αδελφέ 10%, να τα χαλάσουμε στο ζύγι. Αυτή είναι η αγωνία σας και το άγχος. Και επί τη ουσία τι λέτε, ότι αυτά τα χρήματα είναι για 4,5 χρόνια. Μην περιμένετε άλλες αυξήσεις. Γιατί κάνετε την πράξη. 1,1 δις το πακέτο αυτό επί 4 χρόνια. Άρα λοιπόν τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις για τους δημοσίους υπάλληλους, λοιπόν, τους λέτε. Μια τετραετία στον πάγο οι ανάγκες τους. Παρά το επίπεδο του τιμάριθμου, του πληθωρισμού που δεν καλύπτει ούτε καν αυτό. Και βεβαίως με τις παρεμβάσεις αυτές διευρύνεται ακόμη περισσότερο τη μισθολογική ψαλίδα που υπάρχει εντός του δημοσίου. Το ονομάζεται θέση ευθύνης. Ευθύνης γιατί? Για να αλλοποιήσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Και σε αυτούς τα επιδόματα αυξάνονται 30%. Ενώ για τους απλούς δημοσίους υπαλλήλους 6% η ονομαστική αύξηση. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ή οι απαράδεκτες διακρίσεις οι οποίες υπάρχουν σε ενιαίες κατηγορίες εργαζόμενων. Ανάμεσα στα μέλη του ΔΕΠ και στους ερευνητές. Δεν είναι ενιαίος χώρος? Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στα μέλη του ΔΕΠ και τους ερευνητές? Και την οποία τη συνεχίζεται και την κλιμακώνεται. Και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, εργαζόμενοι πολλαπλών ταχυτήτων στο δημόσιο τομέα, της πλήρους απασχόλησης και οι συμβασιούχοι έργου χρόνου, οι εργολαβικοί και ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι που δεν βλέπουν τίποτα, αυτοί που είναι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ή όλο αυτόν τον κόσμο που αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα, τίποτα. Βεβαίως έχετε να αντιμετωπίσετε μια βολική κριτική των άλλων κομμάτων, η οποία περιορίζει ορισμένα επιμέρους ζητήματα που δεν αμφισβητούν την κυρίαρχη πολιτική. Άλλωστε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν κοινό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο το καθορίζει η ανάγκη των επιχειρηματικών ομήρων, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δεσμεύσεις από το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λένε κάτι λίγο παραπάνω. Αντί για 6-10 ή αντί για 13%, ρε παιδιά, στο κάνουμε 8, έστω και προσωρινά. Λες και θα τα χαλάσουμε εκεί. Λες και η ακρίβεια δεν είναι παιδί των πολιτικών που εφάρμοσαν και σημαίνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σας λέει τίποτα απ' ελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ακριβό ενεργειακό μείγμα και η φορολογία και το χρηματιστήριο? Αυτά δεν παίζουν ρόλο? Σας λέει τίποτα, για παράδειγμα, η εμπλοκή της χώρας μας ενεργητικά στον πόλεμο τον υπεριαλιστικό με τις ευλογίες όλων των κομμάτων, η άμεση εμπλοκή της? Και το εμπάργκο στη Ρωσία που να πληρώνει πανάκριβα ο λαός? Σας λένε τίποτα τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα που τα πληρώνει ο λαός και στα οποία συμφωνείτε όλοι? Αλλά και αυτή η συζήτηση περί στεγαστικών αναγκών, ούτε ασπιρίνες δεν είναι αυτά. Οι στεγαστικές ανάγκες δεν είναι εμπόρευμα? Λοιπόν, όσο είναι εμπόρευμα, τόσο θα διευρύνεται ακόμη περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών. Εδώ πέρα καταργήσατε και συμβάλλατε όλοι σας στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, που είχε μια σχετική παρέμβαση στο αστικό κράτος, έστω για τους εργαζόμενους, για κάποιους εργαζόμενους, για ένα μικρό αριθμό. Και τώρα το καταργείτε και αυτό. Και τους στέλνετε βοά στα νύχια των τραπεζών με το πρόγραμμα Στέγη. Ή με διάφορες άλλες επιδοτήσεις προσωρινής του ενοικίου. Να λοιπόν ποια ήταν η υπεροχή του σοσιαλισμού, η τεράστια υπεροχή του σοσιαλισμού, όπου όλοι είχαν διασφαλισμένη στέγαση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους. Και δεν μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό, για να τελειώνω, δεν φτάνετε μόνο ότι έχετε κοινά προγράμματα.
Θέλετε και κοινό μηχανισμό να σας ελέγχει τα προγράμματα και να παίρνετε την άδεια αυτού του μηχανισμού. Δημοσιονομικό, λέει, συμβούλιο που θα κοστολογεί, λέει, τα προγράμματά σας. Οπότε, άμα πει το δημοσιονομικό συμβούλιο, αυτό βγαίνει έξω από το κοστολόγιο. Τι θα κάνετε, λοιπόν? Σε ποιο δίνετε την αρμοδιότητα να καθορίζει ποια θα είναι η στόχη σας? Σε ένα δημοσιονομικό συμβούλιο, αλήθεια? Και εσείς τι ρόλο βαράτε τότε? Αλλά αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί το κάνετε? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι τεχνοκράτες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα σας λένε τι? Περιορίστε, όπως λέει ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, τις δαπάνες και τις υποσχέσεις, γιατί δεν βγαίνουμε. Αυτό, λοιπόν, θα λέει, για να μπορεί να πείθεται και ο λαός, να μην έχει απαιτήσεις, να μην παλεύει, να μην διεκδικεί, να μην έχει αξιοπρέπεια και να βολεύεται με τα ψίχουλα που λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι μπορεί να πάρει. Κάποιοι τεχνοκράτες, λοιπόν, θα καθορίζουν τη ζωή και το επίπεδο της εργατικής τάξης. Λοιπόν, δεν σφάξανε. Εμείς σας το λέμε καθαρά, ολοκληρώνω με αυτό. Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει, να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης σε αυτή την κυρίαρχη πολιτική, για να μπορεί ο λαός να διεκδικήσει όλα αυτά που του ανήκουν. Γιατί το κουκουέ, κύριε Χατζηδάκη, και να του το πείτε, κάπου μπερδεύτηκε, δεν είναι κόμμα της άρνησης ή της διαμαρτυρίας. Έχει πρόγραμμα εξουσίας. Και λέμε ότι η εξουσία πρέπει να αλλάξει χέρια και να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός. Απέναντι σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα που όλοι σας υπερασπίζεστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την υγεία ανοχή του χρόνου.